τις δύο ομάδες και φυσικά να έχουν παίκτες οι οποίες τελεχώνουν και τις εθνικές μας ομάδες, έτσι. Σίγουρα σχεδόν αρκετοί παίκτες από αυτούς είναι στις εθνικές ομάδες και κάποια νέα παιδιά θα στελεχώσουν σίγουρα μέσα από την απόδοση, έχουν βελτιωθεί, θα καλεστούν και σημασία έχει ότι τα παιδιά αυτά δείχνουν ότι βελτιώνονται συνεχώς μέσα από τις προπονήσεις των σωματείων τους είτε μέσα από τα προγράμματα τα αναπτυξιακά των εθνικών ομάδων. Βλέπουμε αρκετά βελτίωση και αρκετό μέλλον σε αυτά τα παιδιά. Και επίσης οι ομάδες ανταποκρίνονται στα προγράμματα που ζητάει η Ομοσπονδία. Αρκετές ομάδες. Έχουν πλέον πλεύσει με το όραμα της Ομοσπονδίας, με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Βλέπουμε ότι γίνεται συνεχώς βελτίωση σε όλους και βλέπουμε και αρκετά καλά παιχνίδια. Τόσο στο αντρικό, όσο και στο παιδικό εδώ, ως τους εφήβους μας. Αλλά είδαμε και παιχνίδια του γυναικείου πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία μεταξύ Ζήνωνα και Κεραυνού σε πιο μικρές ηλικίες. Και σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο στο Ιούσταρ μαζί με την ΕΘΑ, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι των K14. Μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή εξέλιξη στο κυπριακό μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.